Είμαστε εδώ με τη Σοφία σε ένα απόγευμα κρύο του Μάρτη και σήμερα θα παίξουμε με Alcohol Links. Τα Alcohol Links είναι αυτά εδώ. Είναι ένας από τους πάρα πολλούς τύπους μελανιών που υπάρχουν. Τα συγκεκριμένα είναι σε υγρή μορφή, είναι με βάση το αλκοόλ. Θα σας δείξουμε διάφορους τρόπους να τα δουλέψετε σήμερα. Και πριν σας δείξει η Σοφία την τεχνική, να σας δείξω κάποια παραδείγματα πάνω σε διάφορες επιφάνειες. Να ξεκινήσω από το πιο απλό, θα το έλεγα. Εδώ βλέπουμε ένα καμβά ουσιαστικά, στο οποίο έχουμε βάλει από πάνω αλουμινόχαρτο και έχουμε χρωματίσει με διάφορα μελάνια. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς είτε όπως είναι πάνω σε ένα αντικείμενο, όπως είναι ας πούμε εδώ, που είναι ένα κουτί για χαρτομάντιλα, έχουμε βάλει από κάτω κάποια ανάγλυφα από πάνω το αλουμινόχαρτο και έχουμε μελανώσει. Είτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς αυτό σαν βάση, να κάνει ας πούμε ένα καμβά με μεικτές τεχνικές. Οπότε μπορούμε να το δουλέψουμε έτσι, αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος. Μπορούμε να δουλέψουμε επίσης σε γυαλί, είτε διάφανο είτε αδιαφανές. Εδώ είναι μια πιατέλα διάφανη, στην οποία έχουμε βάλει ένα μοτίβο. Έχουν μπει τα διάφορα μελάνια μας και έχουμε βάλει και coloring, πέραν του μοτίβου. Οπότε αυτή είναι μια διάφανη πιατέλα. Επίσης μπορούμε να δουλέψουμε σε πορσελάνη, σε λευκό πιάτο απλό, όπως αυτό εδώ πέρα. Στο κέντρο βλέπετε τα μελάνια. Έχουμε διακοσμήσει γύρω-γύρω με σοσπέσο και πάρα έξω με frosting και χρώματα. Οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα μέρος, ας πούμε, του έργου μας για να δώσουμε έμφαση ή να τονίσουμε κάτι. Ή μπορούμε να το δουλέψουμε συνολικά σε όλη την επιφάνεια, όπως είναι εδώ. Εδώ έχουμε κάνει decoupage. Γύρω-γύρω έχουμε βάλει μελάνια με ένα άλλο τρόπο. Εδώ δεν είναι ανακατεμένα τόσο πολύ, αλλά έχουμε βάλει ρελιέφ ενδιάμεσα, σαν και αυτό εδώ το ξεζουμισμένο από τη Σοφία, για να δώσουμε έτσι όρια στο κάθε χρώμα. Και μετά έχουμε πέμπει πάνω στο μοτίβο με διάφορες τεχνικές, όπως π.χ. με τα stickles. Τα stickles είναι αυτά εδώ, τα πραγματάκια. Είναι ουσιαστικά χρυσόσκονη με κόλλα και μπορείς να δώσεις περιγράμματα, είτε με ρελιέφ, είτε με stickles, είτε με όποια άλλη τεχνική θέλεις, για να δώσεις βάση, ας πούμε, τη βάση γύρω-γύρω και μετά να τονίσεις τις λεπτομέρειες του μοτίβου με όποιο τρόπο θέλεις. Επίσης, λοιπόν, μπορούμε να δουλέψουμε σε γύψο, όπως είναι αυτός εδώ. Πάλι με την ίδια λογική, βάζουμε τα μελάνια μας γύρω-γύρω, κάνουμε πάνω decoupage. Εδώ έχουμε κάνει decoupage με χαρτί, ενώ στο προηγούμενο ήταν με ριζόχαρτο. Και μετά μπορούμε να παίξουμε με ό,τι άλλο θέλουμε. Μπορούμε, ας πούμε, να βάλουμε εδώ πέρα ραμπόνς, να διακοσμήσουμε με λουλουδάκια, με ό,τι άλλο μας κατέβει. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και σε άλλες επιφάνειες. Βλέπε, ας πούμε, κερί, να το διακοσμήσουμε έτσι πολύ, πολύ γρήγορα, ειδικά τώρα που έρχονται και γιορτές, να φτιάξουμε λαμπάδες. Και μπορεί να δουλέψει ακόμα και σε σαπούνι, όπως αυτά εδώ τα σαπουνάκια. Και γενικότερα μπορείτε να το δοκιμάσετε σε πάρα πολλές επιφάνειες. Στο ξύλο έχει πρόβλημα γιατί τραβάει το ξύλο χρώμα, αλλά ενδεχομένως με διάφορους τρόπους, π.χ. είτε να του περάσουμε ένα καλό στρώμα βερνίκι για να γίνει αυτός ο χρωματισμός που έχουμε εδώ πέρα, ας πούμε, είτε αν δεν μας πειράζει να πιει το ξύλο το χρώμα, μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα σαν γι' αυτό. Εδώ πέρα είναι το προηγούμενο μάθημα, τη Σοφία. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα αποτέλεσμα έτσι με νερά, σαν και αυτό εδώ, και να το βερνικώσουμε μετά. Μπορούμε να δουλέψουμε δύο τρόπους και επίσης μπορούμε να δουλέψουμε μέχρι και σε καμβά. Όχι όπως είναι αυτός με αλουμινόχαρτο, αλλά σαν και αυτόν. Κατευθείαν δηλαδή πάνω στον καμβά για να βγουν αυτά τα νερά. Το οποίο βέβαια, άμα περάσει και ένα χέρι βερνίκι, θα λάμψει και έχει τελείως διαφορετική όψη. Και γενικότερα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να το δοκιμάσετε πάνω σε ό,τι επιφάνεια θέλετε, μέχρι και σε χαρτί. Κάτσε να βάλω αυτό να μην πέσει. Και να έχεις ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, σαν και αυτό. Να το δουλέψεις πάνω σε κάρτες, να το δουλέψεις πάνω σε χοντρό, σε χαρτόνι, να κάνεις διάφορα νερά. Λοιπόν, θα τα δείξουμε ξανά και στην πορεία. Πάμε να δούμε την τεχνική με τη Σοφία. Είμαι η Σοφία. Εδώ πάλι με το Βάλε Φαντασία, στο Voyage in Art. Σήμερα παίζουμε με μελάνια.
Παίζουμε, όπως είπαμε, με πάρα πολλές επιφάνειες. Η συγκεκριμένη που θα δούμε σήμερα είναι πορσελάνη. Δουλειά δηλαδή σε πορσελάνη. Όπως βλέπουμε εδώ ή εδώ. Αυτό το έχεις προετοιμάσει για να δουλέψουμε τώρα, έτσι? Αυτό είναι σχεδόν έτοιμο, σχεδόν, για να μην καθυστερούμε. Ωραία. Χρησιμοποιούμε γάντια για τη συγκεκριμένη τεχνική, γιατί τα χέρια μας βάφουν πάρα πολύ. Οπότε καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα γάντια μας. Ξεκινάμε με το να ντεκουπάρουμε την επιφάνεια κατευθείαν. Όπως οπότε βλέπουμε πάντα εδώ. Πάντα με το ντεκουπάζ, έτσι. Ναι, ναι. Δεν χρησιμοποιούμε αστάρι, δεν χρησιμοποιούμε χρώμα σε αυτό εδώ το αντικείμενο. Ίσως σε άλλα αντικείμενα να χρειαστούμε. Σε ποια ας βάζεις πούμε, αστάρι? Ας πούμε το ξύλο που αποφά πάρα πολύ, ίσως να χρειαστούμε αστάρι. Να το έχουμε έτοιμο δηλαδή. Ή στο αντικείμενο που είπαμε την καρδιά νωρίτερα, χρειαζόμαστε να έχουμε ένα αστάρι. Η καρδιά είναι από γύψο. Η καρδιά είναι από γύψο και επειδή είναι απορροφητική επιφάνεια, χρειαζόμαστε ένα αστάρι. Εδώ όμως δεν θα χρειαστούμε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν κάναμε κατευθείαν τον ντεκουπάζ μας με ριζόχαρτο, όπως και σε αυτήν εδώ την επιφάνεια. Χρησιμοποιήσαμε τα ρελιέφ μας για να κάνουμε περιγράμματα τα οποία μας διευκολύνουν να χωρίζουμε τις επιφάνειες έτσι ούτως ώστε να έχουμε πολυχρωμία. Και αφού αυτά εδώ έχουν στεγνώσει εδώ για λόγους του να το δείτε, δεν το έκανα, θα το κάνουμε τώρα παρέα. Και βλέπουμε και ένα έτοιμο κομμάτι εδώ. Για κάτσε, γιατί μου γυαλίζει λίγο. Ναι. Έτσι. Ωραία, ένα αυτό έτοιμο έχεις κομμάτι. Βάλει κίτρινο αλκοόλ. Κίτρινο αλκοόλ. Οπότε ναι. Δουλεύουμε με τα ρελιέφ σαν για αυτά με εδώ. Με τα ρελιέφ. Έτσι, για να κάνουμε τα περιγράμματα. Σωστά. Αυτά εδώ είναι τα μελάνια μας. Τα μελάνια μας. Έτσι έχεις διάφορα χρώματα και τι είναι αυτό που ξεκινάς αυτό να δείξεις. Αυτό εδώ είναι το βαποριζατέρ μας με το αλκοόλ μας. Είναι το ενόπνευμα δηλαδή στην ουσία που χρησιμοποιούμε. Το ίδιο είναι και εδώ, απλά σε μεγαλύτερη ποσότητα. Και αυτό εδώ είναι το coloring. Είναι αντί του ενόπνευματος, εάν θέλουμε να κάνει μία κρούστα στην επιφάνειά μας, όπως στην πιατέλα που βλέπουμε εδώ, αυτή η κρούστα που βλέπουμε που μας από πάνω, το αποτέλεσμα του βυθού, είναι αυτό το coloring. Ωραία, κάτσε να ρωτήσω τώρα για να καταλάβω. Όταν ξεκινάς να τα χρησιμοποιήσεις, δηλαδή δεν το βάζεις εξ αρχής αυτό? Όχι, δεν το βάζεις εξ αρχής αυτό. Ωραία. Αυτό το βάζεις στην πορεία όταν δουλεύονται τα υνοπνεύματα, θα το δούμε. Πολύ ωραία. Τώρα μπαίνει αυτό για να μας δώσει μία κρούστα εντελώς διαφορετική, διότι το υνοπνεύμα μας διαλύει το μελάνι, το ρίχνει σε διάφορες περιοχές. Έτσι, πολύ ακριβώς. Ωραία. Όπως επίσης, πάμε να το δούμε. Να τονίσω ότι υπάρχουν επιφάνειες, όπως το ξύλο, που θέλουν, όπως αυτό, αυτά τα σημεία εδώ, που θέλουν πρώτα να μπει το υνόπνευμα ή το coloring και μετά να μπουν τα υνόπνευματα, τα μελάνια, συγγνώμη. Ωραία. Μετά να μπουν. Να το κάνουμε ίσως από κάτω δοκιμαστικά, να το δούμε. Ναι. Ωραία. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τη να ξεκινήσουμε λοιπόν, κάνοντας και τα υπόλοιπα περιγράμματα που έχουμε εδώ να κάνουμε στο λουλούδι μας. Έτσι, παχιά η στρώση, ούτως ώστε να καλύψει και να μας δώσει μία προστασία από το να μπουν τα μελάνια μέσα στο μοτίβο μας. Φαντάζομαι, και να το βάψουν. Θες να προσέξεις να μην μείνει πουθενά κενό για να μην περάσει ακριβώς, το μελάνι. Ακριβώς. Που και πάλι θα φύγουν λίγο, αλλά σφύγουν στις περιοχές που θέλουμε να δώσουμε πολυχρωμία, όχι στο μοτίβο μας. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό, ας πούμε, να το κάνουμε λίγο ενόπνευμα και μπατονέτα, θα καθαρίσει? Θα καθαρίσει, βέβαια. Αλλά στην ουσία, επειδή το θέλουμε, ναι, ναι. Εξαρτάται λόγο, τώρα για αυτό από το λόγο δεν το βγάζουμε. Λοιπόν, ας επιλέξουμε. Εδώ δεν θα πειράξουμε αυτό το σημείο τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ νοπό. Μήπως θες να δοκιμάσεις να δουλέψεις αυτό? Ναι, για να δοκιμάσουμε λοιπόν σε αυτό που είναι ήδη έτοιμο. Θα ρίξουμε λοιπόν το μελάνι μας, βλέπουμε, σε διάφορες περιοχές. Έτσι, πολύ απλά. Βάλτε το μου κάτω, μην μου το πολυκουνάς, γιατί ναι, ναι. Δεν θα το. Λοιπόν, πολύ απλά. Και με το βαποριζατέρ μας, πρέπει να αυτό έχει να μέσα το κουνήσω, έχει ενόπνευμα μέσα, βλέπουμε πώς διαλύεται, πώς πηγαίνει σε περιοχές γύρω-γύρω. Δυστυχώς πρέπει να το κουνήσω ελευθερία, γιατί θέλω να πάει και στις υπόλοιπες περιοχές και να μου δώσει πολύ χρώμα και σε διαφορετικά σημεία. Επιλέγω να ρίξω και άλλα μελάνια, άλλα χρώματα δηλαδή. Βλέπουμε πως γίνεται και εδώ θα χρησιμοποιήσω το coloring για να δούμε τη διαφορετικότητα. Για βάλτε μου κάτω να το βάλω, να το τρέβω από κοντά λίγο να φανεί.
Το άρμπι μου το κουνάς λίγο να το... Ωραία. Εδώ είναι με το coloring, λοιπόν, με το διαλυτικό ουσιαστικά. Βλέπουμε διαχέει, τη διαφορά. Διαχέει το χρώμα. Ακριβώς. Και εδώ πέρα, σε σχέση με το ινόπνευμα που το κάνει πολύ κάτσε, πιο αραιό. Μέσα στο mini mister έχεις ινόπνευμα καθαρό, το κλασικό. Καθαρό ινόπνευμα, ακριβώς. Των 93 βαθμών. Ωραία. Ενώ αυτό εδώ πέρα είναι το δικό του. Το... Ακριβώς. Το διαλυτικό, το διαλυτικό. Των ινόπνευμα, των μελανιών. Δεν βλέπω να έχει τρελή διαφορά πάντως. Έχει μεγάλη αλήθεια. Διαφορά. Έχει. Και στο τέλος θα τη δούμε τη διαφορά. Α. Διότι εδώ είναι πάρα πολύ αραιό, ενώ εδώ είναι τα χρώματα πολύ πιο έντονα. Ναι, εγώ νόμιζα ότι είναι λόγω χρώματος. Όχι, όχι. Εδώ είναι αραιό και εδώ τα χρώματα μπορείς είναι να βάλεις έντονα. Το ίδιο χρώμα από εδώ με ινόπνευμα να δούμε βεβαίως, τη διαφορά. Βεβαίως. Να. Πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα έχει μπει και το μπλάκι μέσα. Έχει γίνει... Επίτηδες βέβαια το κάνουμε, γιατί θέλουμε να έχουμε μίξη. Χρωματισμούς. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο αραιό ναι. από ό,τι είναι με το coloring. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, στην ουσία τα ενοπνεύματα μας δίνουν ελαφριές αποχρώσεις, ωραία αποτελέσματα όπως είπαμε, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο ή φοβερό, με κινήσεις απλές μπορούμε να δώσουμε χρωματισμούς σε πολύ ωραία φόντα. Και νομίζω ότι βγαίνουν πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Και θα ρίξουμε και να λίγο κάνω ακόμα. Μια ερώτηση. Ναι. Αν πιάσω να το στεγνώσω τώρα με πιστολάκι, τι θα γίνει? Θα είναι μια χαρά. Δεν θα στεγνώσω κάτι. Κανονικά, δεν χαλάει αμέσως. Κάτι. Όχι, 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 όχι. Πολύ τόσο τίποτα, δεν παθαίνει κάτι. Το βλέπουμε εδώ που βάζω το κόκκινο και... Όπου αυτό είναι πολύ έντονο. Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και μπορείς όμως, φαντάζομαι γιατί να το... παίρνει χρωματισμούς διαφορετικούς. Μπορείς φαντάζομαι να το διαχειριστείς και λίγο με κάποια μπατονέτα, έτσι. Όχι, μπατονέτες δεν βάζουμε, γιατί μας αφήνει μόνο στη ζωγραφική αν θέλουμε, όπως τον πίνακα που είδαμε, δουλέψαμε με μπατονέτα, για να βγάλουμε τα ναι, αυτό λέω, για να τραβήξεις. Για λίγο. Να το τραβήξουμε, ναι. Αν δεν το θέλουμε, αν κάτι δεν μας αρέσει, φυσικά μπορούμε. Ναι. Και βγαίνει πάλι με το ενόπνευμα. Αφαιρείται δηλαδή τελείως. Στην ουσία όμως μας αρέσει αυτό. Να δούμε λίγο τα coloring τα μελάνια, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά. Τα βλέπουμε έχουν pigment περισσότερο. Λοιπόν, κάτσε να το διευκρινίσουμε λίγο. Ας το δούμε λίγο. Αυτό είναι, αυτά τα δύο είναι διαφορετική μάρκα και κατά συνέπεια διαφορετική σύσταση. Ακριβώς. Αυτά είναι πιο ρευστά. Mm-hmm. Έτσι, αυτά εδώ πέρα είναι λίγο πιο πηχτά. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα από ό,τι βλέπω έχουν και μέσα... Pigment. Όχι, όχι. Πολύ, αυτού. Πολύ έντονο σε σχέση. Είναι ασημή αυτό. Ναι, 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 δεν ναι. είναι μελάνι κλασικό. Όχι, όχι. Έτσι και ας δούμε τη διαφορετικότητά του εδώ. Τα διαχειριζόμαστε και αυτά πάλι με ενόπνευμα και με το διαλυτικό αυτό. Μόνο με αυτό. Μόνο με το coloring. Α, μόνο με αυτό. Χωρίς καθόλου ενόπνευμα. Χωρίς ενόπνευμα. Ωραία. Εδώ λοιπόν αυτό τώρα πώς το δουλεύεις πέρα του να το βάλεις. Δηλαδή του βάζεις πάλι με το mister. Όχι με το mister καθόλου. Μόνο με το coloring. Α, δεν έχεις το mister αυτό. Ναι. Όχι, όχι. Μόνο εδώ θα βάλουμε λίγο. Δείτε το. Η ρευστότητά του είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι των άλλων μελανιών. Ναι, είναι πολύ πιο πυκτό. Έτσι, είναι πυκτό, ακριβώς. Και μας δίνει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Mm. Και όταν ανακατεύονται και τα δύο ενδιάμεσα είναι πολύ ωραία. Mm-hmm, Βλέπουμε τώρα τη ροή του, η οποία είναι πολύ πυκτή, ακριβώς. Στη σχέση με τα άλλα μελάνια του ινοπνεύματος. Και μπορείς να κάνεις πολύ ωραίες μίξεις. Ακριβώς. Πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι έχετε πάρει μία ιδέα. Για στο μου κάτω λίγο να το να δούμε αυτή τη μίξη. Mm-hmm. Πάντως τα ρελιέφ που έχεις βάλει πραγματικά δεν το συγκρατούν πάρα πολύ, αλλά σου δίνουν μια υποτυπώδη, ας πούμε, ένα υποτυπώδη διαχωρισμό. Mm-hmm, mm-hmm. Απλά δεν θέλουμε να τη χρωματίσουμε όλη την εικόνα. Θέλουμε να έχουμε μια προστασία ίσως της εικόνας γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω από το μοτίβο να βάλεις ένα πιο χοντρό. Πιο χοντρό ρελιέφ. Μη σου πω να βάλεις μία δόση, να στεγνώσεις και να ξαναβάλεις. Ναι,
Απλώς το θέμα είναι ότι δεν θέλεις να κάνεις κορνίζα γύρω-γύρω από το μοτίβο σου και γι' αυτό βάζεις τα ρελιέφ. Αλλιώς έχεις εναλλαγές, μπορείς να βάλεις τα πουφ, μπορείς να βάλεις κάτι χοντρό που να τον προστατεύσεις τελείως. Και πάστα ακόμα και με την πάστα μπορείς να το κλείσεις γύρω-γύρω. Τώρα αυτό πώς είναι, αφού τελειώσεις τα παιχνίδια σου, το αφήνεις να στεγνώσει και τελείωσε. Και τελείωσε και το λουστράρουμε φυσικά αυτό, από πάνω με ένα σπρέι λούστρο. Σπρέι λούστρο. Εδώ είναι το βασικό τώρα. Ναι, ναι. Σπρέι θα προτιμούσαμε να είναι νευτιού. Σπρέι όχι νευτιού. Νερού. Έτσι. Αν βάλουμε πινέλο, καταρχάς σίγουρα νευτιού, γιατί μιλάμε για μελάνια που χρησιμοποιούν αλκοόλ, όχι νερό. Ακριβώς. Αλλά αν βάλω πινέλο, θα αντιδράσει με το χρώμα και όχι, θα μετά... Όχι, δεν αντιδρά, απλά μπορεί να τραβήξουμε κάποια χρώματα και να μου τζουρώσουμε, ωραία, αντί να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και αυτό που είπες πριν, όπως με την... Πού είναι? Με την καρδιά. Με την πιατέλα. Με την πιατέλα, εδώ, ναι. Νάτε εκεί. Ναι, ναι. Την πιατέλα. Λοιπόν, ναι. Αυτό που είπες εδώ πέρα για αυτό το βυθό... Αυτό γίνεται αφού έχουμε ολοκληρώσει την εσωτερική διαδικασία των μελανιών. Ρίχνουμε παχιά στρώση από το coloring, από αυτό που είπαμε εδώ, ναι, ούτως ώστε να μας δώσει αυτή την κρούστα. Από, δηλαδή, ναι, εδώ, εδώ, αν θέλουμε. Αφού έχει στεγνώσει αυτό. Αφού έχει στεγνώσει, ρίχνουμε παχιά στρώση και το αφήνουμε. Και μένει αυτό έτσι γυαλιστερό. Και μένει έτσι γυαλιστερό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και μετά εδώ πάνω έχεις βάλει σπρέι νευτιού βερνίκι, σπρέι έτσι. Σπρέι νευτιού, ναι, βερνίκι. Άμα πάω να ρίξω κάτι πιο heavy duty, π.χ. υγρό γυαλί. Μια χαρά είναι και με το υγρό πρέπει γυαλί. Πρέπει να το βάλω, να βάλω πρώτα σπρέι βερνίκι, ναι, 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 και μετά, έτσι. Να ασφαλίσουμε τη για να μην, ναι, 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 μην έχουμε καμία περίεργη αντίδραση. Έτσι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Και μετά εδώ πέρα να πας, μπορείς να κάνεις, έστω τώρα ότι εγώ το βλέπω όπως είναι και θέλω να συνεχίσω να ανακατεύω. Θα συνεχίσουμε. Τι εργαλείο μπορώ να χρησιμοποιήσω, μπορώ να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ξυλάκι, κάποιο, θα τι χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ τη σφραγίδα μας, το ξυλάκι που έχει ανταλλακτικά επάνω σφουγγαράκια. Αυτή τη στιγμή έχω το συγκεκριμένο, δεν έχει ανταλλακτικό. Επίσης αυτά χρησιμοποιούνται, δουλεύονται πάρα πολύ καλά με φέλτ. Με αυτό το κομμάτι δηλαδή να βάλεις φέλτα. Βάζουμε εδώ επάνω το μελάνι μας. Σε διάφορα σημεία χωρίς να τα ανακατεύουμε τα μελάνια. Και έτσι, σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε και αυτό που γίνεται. Το γυαλί μας, αυτό εδώ, γίνεται συγκεκριμένα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή βάζουμε επάνω στο ταμπόν μας διαφορετικά χρώματα της δικής μας επιλογής. Απλά προσέχω να μην τα πολύ ανακατεύω. Ναι, τα βάζω σε κάποιο γιατί θα, σημείο. Θα γίνει ένα ομοιόμορφο πράγμα στο τέλος. Και να δούμε εδώ, επί τόπου, ας το έχω χρωματίσει εγώ, θα κάνω ένα σημείο του εδώ μόνο, για να το δούμε έτσι. Και παίρνει διαφορετικά σχήματα. Και βάφουμε επιφάνειες γυαλιού. Γυάλινες επιφάνειες. Πάρα πολύ ωραία. Κατά αυτό αυτόν τον τρόπο είναι καλό. Πάρα πολύ ωραίο, απλό, χωρίς τίποτα το εξαιρετικό, μας δίνει πάρα πολύ ωραίους χρωματισμούς. Πολύ ωραία νερά, πραγματικά. Ναι, πραγματικά πολύ ωραία νερά. Το ίδιο ισχύει και για αυτή την πιατέλα εδώ, γίνεται με αυτόν τον τρόπο ακριβώς και απλά χρησιμοποίησα πιο έντονα τα χρυσά μας χρώματα. Πάλι στα coloring τα μελάνια. Να ρωτήσω κάτι, εδώ πώς έχεις δουλέψει συνδυασμό το μελάνι με το χρυσό? Συνδυασμό όπως έδειξα εδώ, απλά εδώ έριξα κιόλας. Αυτό τι είναι, είναι αυτό το... Ναι, είναι αυτό εδώ, είναι αυτό το μελάνι. Α, είναι αυτό, είναι το coloring. Ωραία. Ναι, απλά είναι σε χρυσό χρώμα. Γιατί εδώ φαίνεται... το έχουμε σε ασημί. Φαίνεται σαν να είναι κομμάτια φύλλο χρυσού. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ βέβαια δεν έκανα με το ταμπό, το έβαλα πεστό, ας πούμε, έπεφτε. Για να κάνω μια ερώτηση, μια και το ανέφερα, επειδή και τα φύλλα χρυσού χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο χημικό. Πώς μπορώ να τα συνδυάσω αυτά τα δύο? Τα φύλλα χρυσού, εάν. Τα φύλλα χρυσού με τα alcohol links. Ναι, τα alcohol links θα τα βάλουμε πρώτα και μετά θα βάλουμε, αφού στεγνώσουν, θα βάλουμε την κόλλα των φύλλων του χρυσού και θα προχωρήσουμε στην τοποθέτηση των φύλλων. Αλλά. Πρέπει να προσέχω τη διαμερισματοποίηση όμως, ας πούμε. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Αλλά μας δίνουν τόσο ωραία αποτελέσματα που δεν έχουμε λόγο στο συγκεκριμένο να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε φύλλα χρυσού, όπως το είπες και εσύ. Μας δίνουν τόσο ωραία απόδοση. Ωραία. Να μας πεις και πολύ γρήγορα για τον καμβά πίσω, ναι, που έχει μια λίγο διαφορετική τεχνική. Ο καμβάς μας δουλεύτηκε κατευθείαν, ρίχνοντας τα μελάνια στην επιφάνειά του, κατά αυτόν τον τρόπο, ναι, ναι, πολύ απλά, και δημιουργώντας
πρώτα τον ουρανό, ύστερα το... Από το πιο ανοιχτό χρώμα προς το πιο το σκούρο. Θαλασσί, το θαλασσί μας στην ουσία, και δίνοντας το θαλασσί, δούλεψα με το σπρέι του υνοπνεύματός μου και δουλεύοντας... Κάτι που είπες για μπατονέτες εδώ. Ναι, τι, η μπατονέτα μου χρησιμοποιήθηκε μονάχα για να βγάλω εδώ τα μελάνια και να δημιουργήσω το δέντρο μου. Πολύ ωραία. Όσο είναι βέβαια νοπά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Να μην έχεις στεγνώσει και θα μας δυσκολέψει για να το αφαιρέσουμε. Ωραία. Λοιπόν. Για να δούμε και ένα έτσι πολύ γρήγορο πέρασμα τι γίνεται πολύ με το γρήγορα ξύλο. Στο ξύλο. Στο ξύλο μας πρέπει πρώτα να βάλουμε στην επιφάνεια του, να βάλουμε το ινόπνευμα και μετά να ρίξουμε τα μελάνια μας, ούτως ώστε να δούμε αυτή τη διαφορά, γιατί είναι απορροφητική επιφάνεια. Ακριβώς. Και δεν γίνεται... Αν πάω να την ασφαλίσω πρώτα με ένα παχύ στρώμα σπρέι νευτιού, ναι, ναι. Βερνίκι, θα έχω αποτέλεσμα που θα μοιάζει πιο πολύ με αυτό που έχω στο γυαλί? Όχι, γιατί θέλουμε, όχι δυστυχώς, γιατί θέλουμε στην ουσία να βλέπουμε στο ξύλο. Όχι, όχι, λέω, έστω ότι δεν θέλεις να το δεις αυτό. Θέλεις να έχεις ένα αποτέλεσμα πιο κοντινό σε αυτό. Α, όχι, όχι. Θα το πετύχω άμα βάλω στο ξύλο πριν χρησιμοποιήσω τα μελάνια μου, να περάσω μια στρώση παχιά βερνίκι. Οπότε να μην είναι πια πορώδηση επιφάνεια. Και να δουλέψω μετά από πάνω. Σίγουρα θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Θα μοιάζει πιο πολύ με αυτό, έτσι. Ναι, ίσως να μοιάζει πιο πολύ με αυτό, αλλά επειδή το ξύλο να μας δίνει κάτι που έχει εντάξει, σχέση το ξύλο, να ναι, με, έχει τις, άλλο... με τις κάρτιες, άλλη αντίδραση. Να το πω έτσι. Ας δούμε λίγο και τα πιο πιχτά μελάνια πώς γίνονται εδώ. Πάντως εγώ δεν θα μπορούσα να αντισταθώ και θα βάζα δάχτυλο, να ξέρεις. Παντού δηλαδή θα ανακάτευα με τα χέρια μου. Είναι εντελώς διαφορετικά, όπως βλέπουμε, τα μελάνια. Μάλιστα. Εμένα πάντως με ενθουσίασε πάρα πολύ. Αυτό είναι αυτή το πιο... η διαδικασία, ναι. Στο γυαλί, βέβαια, μου αρέσει και το γυαλί πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι μας δίνει τα ωραιότερα αποτελέσματα, όπως και στο κερί, βέβαια. Αλλά και αυτό που δεν το είδαμε, το αυγουλάκι μας. Αυτό είναι αφρολέξ. Αυτό είναι αφρολέξ. Δουλεύτηκε κατευθείαν και εδώ επάνω. Χωρίς γκέσο πρώτα. Με γκέσο βέβαια, ναι. Κάτσε καλά μου, το αλλά θέλω να πω ότι δουλεύτηκε κατευθείαν. Μάλιστα. Και μετά πάνω, από πάνω πάλι σπρέι κανονικά. Ναι, έχει βερνίκι. Ναι, έχει βερνίκι, απλά έχει το βερνίκι γκλίτερ. Πάντως θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε και σε Αυγούστου ορθοκάμιλο τι θα έκανε. Ναι, θα ήταν ενδιαφέρον. Το έχω για το Πάσχα. Ξύλινο αυγουλάκι. Θα ήταν πολύ ωραίο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και μάλιστα είναι τόσο μικρό. Είναι ορτικιού. Να το δούμε. Να δείξει μας και το αυγουλάκι στο ξύλινο. Ναι, καμαρώνω πάρα πολύ γι' αυτό γιατί έχει πάρα πολύ όμορφους χρωματισμούς. Για φέρτε μου να εστιάσουμε λίγο. Γιατί ναι, με την κάμερα δεν είναι πολύ πάντα... όμορφο. Και έχει γίνει όλο με μελάνια. Μάλιστα. Πάλι έτσι με την ίδια ακριβώς τεχνική. Με έτσι. Την ίδια τεχνική, ναι, ναι. Κάτι έχεις κάνει όμως εδώ, έχεις κάνει τσαχπινιά βλέπω. Έχεις βάλει χρυσόσκονη, τι έχεις βάλει. Όχι, όχι, είναι το βερνίκι, έχει μέσα χρυσόσκονη. Α, το βερνίκι μόλις από πάνω. Ναι, ναι. Καλά λέγω, ναι, έχεις κάνει, ναι, ναι. Έχεις κάνει τσαχπινιά. Αλλά δεν είναι πολύ γλυκό. Είναι. Και παρότι είναι ξύλο, είδαμε τι ωραία απόδοση πάντως, έχει. Πάντως, παρόλο που έρχεται Πάσχα, θα ήταν φοβερό και με... για τα Χριστούγεννα, θα έλεγα, έτσι. Ναι, οτιδήποτε είναι εποχιακό, είναι και όμορφο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω και με το βουλάκι το πασχαλιάτικο, που θα μπορούσε να είναι και χριστουγεννιάτικη μπάλα. Τελειώνουμε και αυτό το βιντεάκι μας. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν πάλι κοντά μας. Σας φιλούμε πολύ στο επανειδή. Φιλιά! Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και για τη σημερινή σας παρουσία. Σε λίγο θα σκάσουν εδώ και τα κορίτσια του Βάλε Φαντασία να δημιουργήσουν με πάθος, όπως κάθε φορά. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!